Βαγγέλη. 60% της επίθεσης της Κίνγκ στους 25 πόντους έχουν προέρθει από εφηδιασμό ή από δευτερεύον ή από πρωτεύοντα, έτσι. Τα υπόλοιπα ήταν καλά θέση 5 εναντίον 5. Χάκετ για 3. Μπήκε στη θέση του Αθηναίου. Χάκετ ποστάρι χαμηλά. Κλείνεται από δύο πασάρι στον Μιλουτίνο που θα καρφώσει. Όλη τη δουλειά. Είναι έκανε ο Ντάνιελ κακός τρόπος στο Σβέτ. 5-4 πάλι στο τριών πόντων από το Σβέτ. Είναι άστοχος για δεύτερη συνεχόμενη φορά το ίδιο σημείο. Ο Ολυμπιακός έχει 5 δευτερόλεπτα για να πετύχει καλάθι. Χάκετ θέλει να νικήσει την άμυνα. Ο Ντάνιελ Χάκετ θα τα καταφέρει. Ο Ολυμπιακός θα κατεβάσει τη διαφορά στους... Ράις με το Χάκετ. Ράις το σταματάει ο Χάκετ. Η κατοχή είναι για τη Χίμκι που έχει 11 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Εδώ η πολύ καλή άμυνα του Ντάνιελ Χάκετ. Ίσως να ήταν και για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Χάκετ. Ποστάρει το Σβέτ. Χάκετ τον πάει χαμηλά. Δεν σκοράρει αλλά παίρνει φάουλ. Θα κλείσουμε στις αδυναμίες της Χίμκι. Μία στις δύο βολές από το Χάκετ. Χάκετ ποστάρει το Σβέτ που έχει δύο φάουλ. Χάκετ πάει χαμηλά. Πάλι θα κερδίσει το φάουλ. Ούτε τώρα σκόραρε. Δύο βολές. Τρίτο φάουλ όμως του Σβέτ. Καλή είδηση για την αδυναμία η άμυνα της Χίμκι. Και ο Σβέντ είναι καλό αμυντικό, ειδικά στο low post όπως έκανε. Θα αποκτήσει αβαντάζ απέναντι στην άμυνα της Κίνγκ. Από την άλλη μεριά είναι αυτό που είπες και εσύ. Καλείται. Χάκετ ποστάρει τον Τράκιτς. Χάκετ θα γυρίσει, θα πασάρει ωραία για τον Χάκετ που θα καρφώσει. Για φοβερή δημιουργία από τον Ντάνιελ Χάκνια. Οι Άλτσε βαλάζουν πέτα στον Ολυμπιακό. Τον Τόροβιτς περνάει την μπάλα χαμηλά. Καλή άμυνα του Χάκετ. Κλέβει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ένας φοβερός και τρομερός Ντάνιελ Χάκετ. Κοιτάξτε τον. Έξι έχει και την επίθεση. Χάκετ. Χάκετ. Παίρνει σκρίνα τον Πρίντεζη. Χάκετ βλέπει ανοιχτό διάδρομο. Πάει κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό. Ντάνιελ Χάκετ. 68-60. Είναι ο συμπαραστάτης του Γιώργου Πρίντεζη απόψε. Φτάνει του το φινάλε. Επανέφερε η Χίμκι Σβέντ. Ο Πλίζη εκτελεί αλλά είναι άστοχος. Το rebound από τον Όντο, πάσα εφηδιασμού, Χάκετ, θα πάει για το κάρφωμα, ναι, με τα δύο χέρια, Ντάνιελ Χάκετ, 70-63, κάνει πράγματα και θάματα, ο Χάκετ, ένα σύν 8, κλέβει ο Χάντερ, αλλά δεν ολοκληρώνει, 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμα και ήρθε η ώρα του Βασίλη Σπανούλη, πρώτον για να ξεκουραστεί ο Χάκετ, που τα έκανε όλα στα τελευταία λεπτά και αποθεώνονται πηγαίνοντας στον πάγκο, δεύτερον, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται. Σπανούλης περνάει την άμυνα, πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Χάκετ με τη σειρά του πάει κοντά, ο Πρίντεζης είναι αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις, ναι, το κερασάκι στην τούρτα.